Εύη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Βεβαίως σε ακούμε και σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 15 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει ο τουρισμός στη χώρα μας. Βεβαίως όμως υπάρχει ένα διαφορετικό καθεστώς σε ό,τι αφορά εδώ το λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς με ειδική άδεια την οποία έχει λάβει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου από το Υπουργείο Τουρισμού, θα ανοίξει στις 13, έτσι ώστε να υποδεχτεί ένα κρουαζιερόπλοιο με σκοπό να υποδεχτεί και με τη σειρά το κρουαζιερόπλοιο ορισμένους Γερμανούς τουρίστες. Περισσότερα θα μας πει και ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, κ. Γιάννης Βαρδαβάς. Καλό απόγευμα. Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. Θα υπάρξουν ωστόσο περιορισμοί, δηλαδή οι Γερμανοί τουρίστες δεν θα μπορούν να πάνε οπουδήποτε και όπου θέλουν, σωστά. Βεβαίως. Βεβαίως. Σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το περσινό εγχείρημα που τολμήσαμε και ανοίξαμε την κρουαζιέρα τους τελευταίους μήνες του 2020 έφερε αποτελέσματα θετικά, γιατί και φέτος είμαστε το πρώτο λιμάνι της χώρας που θα ξεκινήσουν από εδώ οι κρουαζιέρες. Σε αυτό συνετέλεσε προφανώς και η ανακοίνωση από το Υπουργείο Τουρισμού ότι η Ελλάδα τουριστικά θα ανοίξει τα σύνορά της στις 14 Πέμπτου για να δεχτεί τους πρώτους τουρίστες. Πράγματι η εταιρεία TUI θα έρθει εδώ στις 13 Πέμπτου, προφανώς το καράβι θα έχει μόνο το πλήρωμα, και στις 14 θα φορτώσει για να ξεκινήσει την κρουαζιέρα όπως και παλιά, δηλαδή από εδώ Πειραιά και σε διάφορα νησιά της Ελλάδος μέχρι και την Κέρκυρα. Αυτό θα γίνει όπως ακριβώς και με τα περισσινά υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι τουρίστες δεν θα κατέβουν στην αγορά του Ηρακλείου, δυστυχώς πάλι. Θα πάνε ορισμένες εκδρομές που θα έχουν προγραμματίσει και θα επιστρέψουν στο καράβι για να επιστρέψουν μετά από 7 μέρες στην πατρίδα τους. Είναι ένα στοίχημα ωστόσο, γιατί μιλάμε για τουρισμό κρουαζιέρας. Το στοίχημα και το ζητούμενο. Το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί είναι οι τουρίστες κρουαζιέρας, κύριε Βαρδαβά, να ενισχύσουν και την τοπική αγορά. Έχει γίνει πολλή συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια κατά πόσο υπάρχει ο χρόνος, υπάρχουν οι κατευθύνσεις, τα γνωρίζετε. Βεβαίως και τα γνωρίζουμε. Και εδώ θέλω να σας πω ότι φέτος ειδικά είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά η χρονιά εάν η πανδημία δεν περιοριστεί, αν περιοριστεί η πανδημία και αν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Δηλαδή, εάν μέχρι το Μάιο έχει εμβολιαστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός πληθυσμού και ανάλογα βέβαια προχωρήσουν και στις ευρωπαϊκές χώρες οι εμβολιασμοί, τότε νομίζω ότι ο τουρισμός και ιδιαίτερα εδώ στο Ηράκλειο θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα η κρουαζιέρα θα πάει πάρα πολύ καλά και ευελπιστούμε ότι θα πιάσουμε περίπου το 60% της κίνησης του 19. Του 19. Πράγμα το οποίο είναι... Ναι, ναι, πράγμα που νομίζουμε ότι θα είναι πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή οι αφίξεις κρουαζιεροπλέων θα συνεχιστούν, από τον Ιούνιο. Με ποια συχνότητα, κύριε Βαρδαβά, τι προβλήματα. Θέλω να σας πω, ότι το Μάιο μέσα έχουμε 5 κρουαζιερόπλια, εκ των οποίων τα 4 είναι home port. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν σαν ετοιμή και σημείο εκκίνησης το λιμάνι μας. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και άλλες εταιρείες όμως θα κάνουν home port από εδώ. Τις προάλλες ήρθε εδώ ένας... Πριν 2 μέρες ήταν εδώ ο ανώτερος διευθυντής της εταιρείας Silver Sea Cruiser, ο οποίος μας είπε ότι θα έχουν ήδη προγραμματίσει 6 ταξίδια στο Ηράκλειο με πλοία κρουαζιερόπλοια χωρητικότητος 300 έως 600 επιβατών, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι ταξιδιώτες πάρα πολύ υψηλού οικονομικού επίπεδου και η ημερήσια πιστεύουν αυτοί ότι η κατανάλωση κατά κεφαλή την ημέρα θα είναι 300 με 400 ευρώ. Αυτό μας το διαβεβαίωσε ο ίδιος ο διευθυντής τουρισμού. Βέβαια θα πάνε σε κάποια μέρη επιλεκτικά, εάν τότε έχει επιτραπεί να βγουν και να κάνουν τις εκδρομές τους και να επισκεφτούν τους χώρους που θέλουν. 5 αφήξεις λοιπόν. Άρα, το Μάιο. Ναι, το Μάιο ξεκινάμε με 5 αφίξεις, εκ των οποίων οι 4 θα είναι Ιούνιος, Ιούλιος, υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν κρατήσεις. Βεβαίως υπάρχουν, έχουμε κρατήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, έχουμε ήδη 180
ένα κουραζιερόπλια τα οποία θα επισκεφτούν το Ηράκλειο το 2021. Τον Ιούνιο θα αρχίσουν κυρίως ο αριθμός και θα κορυφωθεί τον Αύγουστο με τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.